Τρία λάθη που κάνεις και δεν γραμμώνεις ποτέ. Εντάξει, πολλοί θέλουμε να χάσουμε κάποια κιλάκια, πολλοί θέλουμε να φύγει το λιπάκι, να φύγει η κιλίτσα, τα μπουτάκια, αλλά μερικοί θέλουμε και να γραμμώσουμε και λίγο παραπάνω, να φανεί και λίγο ο κοιλιακός, λίγο η φλεβούλα, αλλά δεν ξέρουμε πώς. Χάνουμε κιλά, απλά μικραίνουμε σαν ακορντεόν, αντί να στεγνώνουμε και να γραμμώνουμε. Τώρα μου πεις εγώ σαρώ, δεν θέλω να γραμμώσω, θέλω απλά να χάσω μερικά κιλά. Λοιπόν, πρόσεξε, τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Χάσεις τα κιλά, απέκτησε την επίπεδη κιλίτσα και θα σου πω μετά πώς θα σου μπει το μικρόβιο για να πετύχεις και τον κοιλιακό. Οπότε αυτό που θα σου έλεγα είναι να το πάρεις αυτό το βίντεο, να το έχεις στο νου, μπορεί να το βάλεις ή κάτι, τέλος πάντων, να το αποθηκεύσει κάπου, να το έχεις στο νου σου για όταν έρθει η στιγμή. Γιατί όταν έρθει η στιγμή, πίστεψέ με, θα το χρειαστείς. Λοιπόν, το λάθος νούμερο ένα που κάνει ο κόσμος είναι ότι πάνε και κόβουν υδατάνθρακα. Εντάξει, παιδιά, ο υδατάνθρακας φέρνει κατακράτηση. Αλλά δεν είναι κακή κατακράτηση, είναι κατακράτηση μέσα στους μύες. Εντάξει, σε κάνει να φαίνεσαι πιο τούμπανο και πιο γραμμωμένο. Γιατί όταν φουσκώνουν λίγο οι μύες, το λίπος φαίνεται λιγότερο. Εντάξει, καλός είναι ο υδατάνθρακας. Αυτό που δεν πρέπει να κόψουμε με τίποτα είναι η πρωτεΐνη. Πρέπει να τρώμε σταθερά πρωτεΐνη και μεσημέρι και βράδυ και ίσως και σαν snack, αν θέλουμε όντως τη γράμμωση, μαζί με τη γυμναστική θα μας γραμμώσει. Κάποια στιγμή θα κοπούν και τελείως οι υδατάνθρακες. Αλλά μέχρι να χρειαστεί δεν τους κόβουμε. Δεν τους κόβουμε από την αρχή, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γιατί μετά πας και τρως μαλακίες που, OK, δεν έχει υδατάνθρακες, αλλά έχει ένα σωρό λιπαρά, όπως το ταχίνι, ας πούμε, ή το φυσικό βούτυρο. Και νομίζω ότι κάνεις κάτι καλό, αλλά χτυπάς τον εαυτό σου στο κεφάλι. Κάνεις τροπολογία στον εαυτό σου. Εντάξει. Οπότε, μην κόβεις υδατάνθρακα από την αρχή. Δεν θέλουμε να ρίξουμε όλους άσους που έχουμε στο μανίκι μας από την πρώτη στιγμή. Πάμε στο δεύτερο λάθος, το οποίο κάνει ο κόσμος και δεν γραμμώνει ποτέ, είναι ότι που κόβει το αλάτι. Εντάξει. Πάλι το αλάτι προκαλεί κατακράτηση. Πάλι είναι καλή κατακράτηση. Εντάξει. Και είναι περίπου μισό με ένα κιλό, το οποίο όταν κόψεις το αλάτι φεύγει, όταν το ξαναξεκινήσεις έρχεται. Οπότε δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, παιδιά, να κόψουμε το αλατάκι. Εντάξει, το αλατάκι του Θεού. Το θαλασσινό το αλατάκι, να πούμε. Ξέρετε πόσες θερμίδες έχει το αλάτι? Μηδέν. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κόψουμε. Ό,τι έχει θερμίδες, ναι, το συζητάω. Ότι είναι έξυπνη η επιλογή, δεν είναι έξυπνη, σε χορταίνει, αου. Τώρα το αλάτι, παιδιά, έχει μηδέν θερμίδες. Τι να κόψεις? Άμα έφαγα αλάτι και ανέβηκε ζυγαρία, ναι, θα ξαναπέσει. Είναι, παιδιά, είναι τα νερά, εντάξει, τα νερά, νερά, νερά. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ότι τρως νωρίς το τελευταίο σου γεύμα. Οπότε, έχεις ακούσει τη κλασική τη βλακεία που λένε όλοι, να πούμε. Φάει πρωινό σαν βασιλιάς που, οκ, okay, βασιλιάδες ξέρουμε ότι όλοι είναι χοντροί. Και λέει, ξέρω εγώ, φάει βραδινό σαν άστεγος, δεν ξέρω τι λέει. Ότι και καλά μη φας βραδινό. Παιδιά, είναι μπούρδες αυτά. Είναι μπούρδες, εντάξει. Τι είναι, να πούμε. Όταν νυχτώνει, τι συμβαίνει ακριβώς? Δηλαδή, αλλάζει το σώμα μας, σταματάει ο μεταβολισμός, πέφτουμε σε χειμερή ανάρκη, αλλά τίποτα δεν αλλάζει. Α, θα γίνει λίπος. Παιδιά, είστε σοβαροί, δεν θα γίνει λίπος. Αν κάνετε διαλυματική νηστεία, εντάξει. Αν τρως από το πρωί ως το βράδυ, ναι, αυτό που θα φας το βράδυ, επειδή έχεις φάει από το πρωί όλες τις θερμίδες, ναι, αυτό που θα φας το βράδυ θα γίνει λίπος. Αν το παίξεις έξυπνα και εσύ 16 ώρες, 18, 20 ώρες απλακές λίπος, μετά μπορείς να φας και 12 το βράδυ και να πέσει και για ύπνο και πάλι λίπος θα χάνεις. Εντάξει. Αν δεν ξέρεις πώς. Μάλλον δεν ξέρεις τι μέθοδο μου και αυτά, πάτα το προφίλ μου και άρχισε να βλέπεις λίγο τα βιντεάκια μου φανατικά και θα πάρεις μια εικόνα.